Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Έπεσαν υπογραφές Μένη και Total για το τεμάχιο 7 της Κυπριακής ΑΟΣ. Ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακοτρύπης την υπογραφή σήμερα στη Λευκοσία των συμβολών έρευνας και αναλογικού καταμερισμού παραγωγής που αφορούν σε αδειοδότηση του τεμαχίου Καλυψό. Επίσης, υπογράψαμε τα τροποποιημένα συμβόλαια για τα τεμάχια 2, 3, 8 και 9 που αφορούν σε εκχώρηση της Total μέρους των δικαιωμάτων που κατέχει η ΕΝΗ. Οι λεπτομέρειες όσων έχουν υπογραφεί σήμερα θα σας δοθούν και στην ανακοίνωση που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο. Το τι θέλω να πω είναι ότι με τις σημερινές υπογραφές ολοκληρώνεται μια πολύμηνη διαδικασία διαπραγματεύσεων για την επιτυχή έκφραση της οποίας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της διαπραγματευτικής μας ομάδας, τους συνεργάτες μου βεβαίως στο Υπουργείο και φυσικά τους εκπροσώπους των εταιριών Total, ENI και Cogas. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω επίσης για την εδώ παρουσία τους και τη στήριξή τους, τους πρέσβεις της Γαλλίας και της Ιταλίας. Τα συμβόλαια έρχονται να συμπληρώσουν ουσιαστικά το πλαίσιο συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις εταιρείες, κάτι που υπενθυμίζω ήταν και πρωτοβουλία του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας σε συνεργασία με τους εκτελεστικούς διευθυντές τόσο της γαλλικής Total όσο και της ιταλικής ENI. Παράλληλα, υπογραφή τους θεωρώ αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο ενεργειακό μας πρόγραμμα, γιατί πρώτον διευρύνεται η παρουσία των εταιριών στην Κυπριακή ΑΟΣ με την αδειοδότηση πλέον και του τεμαχίου 7 και δεύτερον εμβαθύνεται και ενδυναμώνεται περαιτέρω η στρατηγική συνεργασία των δύο εταιριών μέσα στην ΑΟΣ μας. Κανείς δεν διαπραγματεύεται υπό απειλή, δήλωσε στο Associated Press ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ο πρόεδρος τόνισε στην συνέντευξή του στο Associated Press πως η Τουρκία έχει δείξει πως δεν επιθυμεί την επανάληψη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τόνισε σε συνέντευξή του στο Associated Press πως η Τουρκία έχει δείξει πως δεν επιθυμεί την επανάληψη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Έθεσε επίσης τους όρους της Κύπρου για να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για να μπορέσει να επαναρχίσει ένας διάλογος, θα πρέπει να τερματιστούν οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι μόνο, αλλά και οι απειλές που στρέφονται ή αναφέρονται σε επικισμό της αμοχώς του. Δηλαδή δεν μπορεί είτε δια των απειλών ή στην θάλασσα, είτε δια των ενεργειών ή στη ξηρά, να δημιουργηθεί εκείνον το απαιτούμενο κλίμα προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα δημιουργικό διάλογο. Και κάτω από απειλή δεν νομίζω να διαπραγματεύεται κανένας. Σημαντική παράμετρος είναι και ο έλεγχος που θέλει να ασκεί η Τουρκία στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Έναν από τα στοιχεία που ανησυχεί την ελληνοκυπριακή κοινότητα και κανένας δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι η συμφωνία δεν θα υπογραφεί από τους ηγέτες, αλλά θα πάει σε δημοψήφισμα. Ποια είναι η ανησυχία? Έλεγχος με την εμμονή να είναι εγγυητές, να έχουν μόνιμη παρουσία στρατευμάτων, με τον αριθμό των επίκου, με την οικονομική εξάρτηση, με όλα όσα καταγράφονται με τις άτσαλες επεμβάσεις στα εσωτερικά της τουρκοκυπριακής κοινότητας, μέχρι σημείου που αγανακτούν ήδη οι Τουρκοκύπροι, αλλά και την επιβολή των αποφάσεων της Άγκυρας, καταλαβαίνετε ότι στην ουσία εκείνος που θα αποφασίζει για τη θετική ψήφο δεν θα είναι η Τουρκοκύπρη, αλλά θα είναι η Τουρκία. Είναι ένας άλλος τρόπος ελέγχου ολόκληρου του νέου καθεστώτος ή ολόκληρης του κράτους, το οποίο θα μετατραπεί εν τη ουσία σε ένα προτεκτοράτο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να διαγραφεί από τα συστατικά μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της Κυπριακής ΑΟΣ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να ταυτιστεί το ενεργειακό πρόγραμμα μιας κυριάρχου χώρας με τις παράνομες ενέργειες μιας άλλης χώρας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί ενδεχόμενα αυτή είναι η επιδίωξη. Δηλαδή αναστέλλετε εσείς το πρόγραμμα του ενεργειακού,
αναστέλλουμε εμείς και τις παρεμβάσεις μας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό θεωρώ ότι θα εξίσωνε την νομιμότητα με την παρανομία, θα καταργούσε ή θα, αν θέλετε, θα έγκριζο, θα έθετε ένα αμφιβόλο τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Βρετανό Υπουργό αρμόδιο για το Brexit, Στίφεν Μπαρακλέη. Τις λεπτομέρειες συνάντησης έχει ο Μάριος Καμιναρίδης. Μάρια, καλησπέρα και σε ακούμε. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και τον Υπουργό αρμόδιο για Brexit, κύριο Στίφεν Μπαρακλέη, στο Προεδρικό Μέγαρο. Αναχωρώντας από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Υπουργός για θέματα Brexit δήλωσε ότι είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον Πρόεδρο, τον οποίο είμαι ευγνώμονος για την πολύ ισχυρή διμερή σχέση ανάμεσα σε Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος είχε βαθιά κατανόηση των θέματων που αφορούν το Brexit και συμμερίζεται την επιθυμία του Βρετανού Πρωθυπουργού για απίτεκτη συμφωνία. Μια συμφωνία θα έχει προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτιμώντας και τη συμβουλή του Πρόεδρου στο θέμα αυτό. Μάλιστα, σε ερώτηση. Αν θα αποχωρήσει τον Ηνωμένο Βασίλειο στις 31 Οκτωβρίου, ο Βρετανός Υπουργός Χριστίνα απάντησε καταφαντικά ναι, θα αποχωρήσουμε. Χριστίνα. Μάλιστα, Μάρη, σε ευχαριστούμε. Ίσως κελισμένος και πλεονασματικός είναι ο προϋπολογισμός για το 2020, ο οποίος εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης μετά την συνεδρία του Υπουργικού, δεν απαιτούνται μέτρα, νέοι φόροι και νέες επιβαρύνσεις, ενώ αντιθέτως μέσω του προϋπολογισμού θα είναι εφικτή υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Πρόκειται για άλλο ένα προϋπολογισμό χωρίς ελλείμματα. Τις κακές εκείνες πρακτικές του παρελθόντος τις έχουμε οριστικά αφήσει πίσω. Ο προϋπολογισμός είναι ίσως κερδισμένος, κατά κρίβε είναι πλεονασματικός. Δεν απαιτούνται μέτρα, νέοι φόροι, νέες επιβαρύνσεις. Ενώ αντιθέτως, μέσω αυτού του προϋπολογισμού θα είναι εφικτή η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Υπάρχει μια αύξηση στις δαπάνες. Και είναι σημαντική. Κατά κρίβη είναι κάπως πιο μεγάλη από ό,τι είχαμε αρχικά υπολογίσει. Οφείλεται στο γεγονός ότι διανύουμε μια μεταβατική περίοδο σε σχέση με τη λειτουργία του ΓΕΣΥ και κυρίως σε σχέση με την λειτουργία του ΟΚΙΠΗ ως αυτόνομου οργανισμού που διαχειρίζεται τα κρατικά νοσοκομεία. Καταγγελής βάρος εκπαιδευτικού για πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης σε μαθητή, διερευνά η αστυνομία Λεμεσού. Ο 9χρονος μαθητής κατήγγειλε χθες στην αστυνομία ότι τον χτύπησε ο δάσκαλός του, ενώ αφού εξετάστηκε διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι. Ο εκπαιδευτικός συνελήφθηκε και αρνείται κάθε ενοχή. Ένταλμα σύλληψης έχει εκδώσει αστυνομίες βάρος εκπαιδευτικού μετά από καταγγελία μαθητή για επίθεση εναντίον του. 9χρονος μαθητής τουρκοκυπριακής καταγωγής κατήγγειλε χθες στην αστυνομία ότι ο δάσκαλος του επιτέθηκε μετά από λεκτική αντιπαράθεση. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την αστυνομία, ο δάσκαλος μετά από λεκτική αντιπαράθεση με τον μαθητή φέρεται να τον μετέφερε σε άλλη αίθουσα και να τον άρπαξε από την φανέλα και σύμφωνα με τον ισχυρισμό του μαθητή τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να χτυπήσει με το κεφάλι στον τοίχο. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του μαθητή, ο δάσκαλος φέρεται να τον απειλήσει ότι αν προχωρήσει η καταγγελία θα τον βρει και θα του κάνει χειρότερα. Ο μαθητής φαίνεται να παραπονέθηκε στον παππού του με τον οποίο και διαμένει. Ο ίδιος τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και στη συνέχεια στην αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό. Σήμερα λήφθηκε οπτικογραφημένη κατάθεση του μαθητή στην παρουσία τουρκολόγου καθώς και λειτουργού του Γραφείου Ευημερίας. Ο 9χρονος μαθητής πέρασε από ιατροδικαστική εξέταση όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρό τραύμα στο κεφάλι. Σε βάρος του δασκάλου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης και απειλής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης, ο οποίος ζήτησε έκθεση γεγονότων. Την ίδια ώρα για δύο διαφορετικές εκδοχές κάνει λόγο η ΠΟΕΔ, τονίζοντας πως δεν πρέπει να εξάγονται βιαστικά συμπεράσματα, στοχοποιώντας τον εκπαιδευτικό. Στη δημοσιότητα δίνει σήμερα το Υπουργείο Παιδείας το πόρισμα της έρευνας για το περιστατικό με την μαθήτρια που φορούσε μαντήλα σε λύκειο της Λευκωσίας.
Το Υπουργείο Παιδείας, με βάση το πόρισμα της έρευνας που διεξεί σχέση με το περιστατικό στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα, ανακοινώνει ότι προκύπτουν θέματα που αφορούν συνδιαχείριση του περιστατικού από τον διευθυντή του σχολείου, συνωμοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων μέσης εκπαίδευσης και την συμπεριφορά μερίδας μαθητών και μαθητριών. Τα πιο πάνω θέματα θα τύχουν χειρισμό από το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αγοράκι περίπου 2 ετών εντοπίστηκε σε 9.30 χθες το βράδυ από πολίτη να τρέχει ανεπιτήρητο στην κεντρική πλατεία της ΕΜΠΑ σύμφωνα με την αστυνομία. Αρχικά το παιδάκι μεταφέρθηκε στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό της ΠΑΦΟΥ και ακολούθως παραδόθηκε σε λειτουργούς του γραφείου ευημερίας. Μετά από περαιτέρω εξέταση αστυνομίας και 2 περίπου ώρες αργότερα εντοπίστηκαν οι γονείς του παιδιού. Όπως διαφάνηκε από την αστυνομία, πρόκειται για ζεύγος αλλοδαπών που διαμένει σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρέθηκε το παιδάκι. Το ηλικίας 23 μηνών αγοράκι έχει επιστραφεί στους γονείς με τις απαραίτητες συστάσεις από τους λειτουργούς του υπαρχιακού γραφείου ευημερίας. Από εβδομάδας καλύπτεται το κενό σε λήψη των φαρμάκων στα φαρμακεία, ανακοίνωσε μέσω του Capital ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Ικανοποίηση εκφράζει ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Έχουμε ήδη ξεκινήσει από χθες. Ναι. Από αυτό το στόκ έχουμε πάρει αρκετές ποσότητες 2 φαρμάκων. Σήμερα συνεχίζουμε με ακόμα 6 φάρμακα. Mm-hmm. Και ο στόχος είναι από εβδομάδας να πάρουμε την κύρια μάζα όλων αυτών των ποσοτήτων για να εξυπηρετηθεί πιο καλά και ο ασθενής, αλλά και για να κάνουμε πιο ομαλή τη ζωή του φαρμακοποιού. Που αντιλαμβανόμαστε ότι έχει κάποιες δυσκολίες, κυρίως όσον αφορά τις ελλείψεις. Είχαμε καλά νέα από τον κύριο Πέτρου σήμερα στην εκπομπή σας. Βέβαια, αργήσαμε πολύ, Παναγιώτη, και το ξέρεις, εμείς το είχαμε εντοπίσει από μέσα Ιουνίου. Κάποιες ποσότητες έπρεπε να καταμετρηθούν και να βγουν στον ιδιωτικό τομέα, πρώτα απ' όλα για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και μετά οι φαρμακοποιοί. Και να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο ισοτιμίας συναλλάγματος. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We care. Τις τιμές συναλλάγματος σας προσφέρει το κολέγιο CDA. Εδώ αρχίζουν όλα. Κολέγιο CDA. 45 αξιολογημένα προγράμματα σπουδών. Παγκύπρια με κρατική χορηγία. Κολέγιο CDA. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Τηλεφώνησε τώρα στο 7777-0232. Κολέγιο CDA. Εδώ κτίζεις το μέλλον σου. Πριν κλείσουμε, να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η Cita Vision. Νέα εμπειρία θέασης, όποτε τη θες. Απόκτησε σήμερα το Super Pack με μόνο 35,90 ευρώ το μήνα και δωρεάν εγκατάσταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Δωρεάν 3 μήνες συνδρομή για νέους πελάτες. Cita Vision. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς, στερικό γύρω στους 20 στα παράλληλα και γύρω στους 14 βαθμούς σε ψηλότερο ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς, στερικό γύρω στους 33 στα νότια και ανατολικά παράλληλα, γύρω στους 31 στα δυτικά και βόρεια παράλληλα και στους 37 βαθμούς σε ψηλότερο ορεινά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Καλό σας βράδυ.